αναμένονται σε καύσιμα και ρεύμα λόγω της μείωσης των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια ώρα οι πολίτες αναμένουν να επωφεληθούν του μηδενικού ΦΠΑ σε κρέας και λαχανικά, μέτρο που θα εφαρμοστεί την ερχόμενη Παρασκευή. Έβιονες είναι οι εξελίξεις στον τομέα των καυσίμων, αφού μετά από μια περίοδο αλλεπάλληλων αυξήσεων, οι διεθνείς τιμές πώλησης του πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκαν κάτω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, φέρνοντας νέες μειώσεις στους πίνακες των πρατηρίων καυσίμων. Εκτός από τη μείωση που καταγράφεται λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, μειώσεις καταγράφουν και τα νέα φορτία που εισάγονται στη χώρα. Από τις 2 Νοεμβρίου έως και σήμερα, η αμόλυβδη 95 μειώθηκε κατά 13,6 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 14,6 σεντ και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10,5 σεντ. Η πτωτική τάση ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2023. Είναι μικρές πτωτικές τάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται σταδιακά και στα πρατήρια μας. Ενδεχομένως υπάρχουν μικρές μειώσεις. Μειώσεις της τάξης του 12% αναμένονται και στα τιμολόγια της ΑΕΚ για τον μήνα Νοέμβρη, με την τιμή της κιλοβατόρας να μειώνεται στα 30 ευρώ, περιλαμβανομένων των φόρων, από τα 35 που ήταν τον Οκτώβρη. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που έχει κατανάλωση 1.000 κιλοβατόρες για μία διμηνία θα κληθεί να πληρώσει 300 ευρώ αντί 350. Οι τιμές των υγρών καυσίμων διεθνώς μειώνονται. Με αποτέλεσμα οι αγορές καυσίμων που προβαίνει η αρχή ηλεκτρισμού κάθε 2-3 εβδομάδες είναι σε πιο χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει αισθητό και θα συμβάλλει και στην, ίσως ευελπιστούμε στην περαιτέρω μείωση της τιμής της κιλοβάτορας. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται εν αναμονή της εφαρμογής των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εν ώψη της εφαρμογής του μηδενικού ΦΠΑ σε κρέας και λαχανικά την 1η Δεκεμβρίου. Από την ερχόμενη Παρασκευή οι καταναλωτές θα αποφελούνται 55 σεντ για κάθε κιλό αρνίσιο κρέας. Η τιμή χοιρινού κρέατος από 6 ευρώ κατά μέσο όρο το κιλό θα μειωθεί στα 5 ευρώ και 70 σεντ, με το όφελος να ανέρχεται σε 30 σεντ, ενώ το κοτόπουλο από 3 ευρώ και 50 σεντ θα μειωθεί στα 3 ευρώ και 30 σεντ. Ανάλογη θα είναι και η μείωση στην τιμή των χόρτων, με το όφελος να ανέρχεται σχεδόν στα 20 σεντ. Εγκρίθηκε τελικά από την κυβέρνηση το κονδύλι για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παφίτης. Μετά από σωρία αντιδράσεων, Μιχάλη, τις οποίες η κυβέρνηση